Την θρησκευτική ανεκτικότητα ανέδειξε κατά την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ο Πάπας Φραγκίσκος. Την Δευτέρα συναντήθηκε με τον Σεΐχη Αχμέντ Αλ-Τάγκεμπ, το μεγάλο ημάμι του τεμένου Σάλας Χάρτες Αιγύπτου, ο οποίος κάλεσε τους μουσουλμάνους στη Μέση Ανατολή να αγκαλιάσουν τους χριστιανούς. Στη συνέχεια, ο Ποντίφικας συμμετείχε σε διαθρησκευτική τελετή, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα εναντίον κάθε μορφής διακρίσεων, βίας και πολέμου. Νομίζω αυτή είναι μια νέα εποχή που απαιτεί απαντήσεις στις φωνές του μίσους και του εθνικισμού στη Δύση, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις μέρες μας, εξαιτίας πολιτικών ζητημάτων, οι Εβραίοι σε κάποιες μουσουλμανικές χώρες φοβούνται ή ζουν μυστικά και κρύβουν την πίστη τους. Είναι ένα καλό σημάδι πως εδώ στα Εμμυράτα η εβραϊκή κοινότητα δεν χρειάζεται να κρύβεται. Οι χριστιανοί βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή για πολλά χρόνια, αλλά νομίζω πως μόλις τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε την αποδοχή τους και την συνειδητοποίηση πως εδώ υπάρχει πραγματική ανοχή. Ο πρώτος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που επισκέπτεται την περιοχή καταδίκασε τη λογική της ένοπλης βίας στην Ιεμένη, τη Συρία και σε άλλες σειράξεις στην Μέση Ανατολή, λέγοντας σε χριστιανούς και μουσουλμάνους πως οι πόλεμοι δεν φέρνουν τίποτα άλλο από μιζέρια και θάνατο.